Στην Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, είχαμε τοποθετηθεί θετικά σε ό,τι αφορά τις πρώτες δύο συμβάσεις που αφορούν τις άδειες οδήγησης. Με την κύρωση των συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θεωρώντας ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα των μεταναστών εργαζομένων τόσο στη χώρα μας όσο και των Ελλήνων στις χώρες που αναφέρονται οι συμβάσεις. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, τοποθετούμαστε θετικά. Σε ό,τι αφορά την τρίτη λοιπόν τώρα σύμβαση, την κύρωση σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που αφορά τις χερσαίες, θαλάσσιες μεταφορές. Η συγκεκριμένη συμφωνία για την προώθηση των μεταφορών μεταξύ των δύο κρατών γίνεται σε μία περίοδο που υλοποιείται με γρηγορούς ρυθμούς η πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς των μεταφορών με ιδιωτικοποίηση λιμανιών, σιδηροδρόμων, οδικών αξώνων, ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τα οποία ο λαός μας δεν έχει να κερδίσει σε τίποτα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι μεταφορές, όπως και η διανομή, κατ' επέκταση η αποθήκευση εμπορευμάτων, είναι στα χέρια ντόπιων και ξένων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι κερδοφορούν σε βάρος τόσο των εργαζομένων στις μεταφορές, δείτε το καθεστώς εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια με πολλές ώρες στο τιμόνι, αλλά και γενικότερα σε βάρος της ικανοποίησης των αναγκών του λαού, ακόμα και σε βάρος της παραγωγικής βάσης της χώρας. Έτσι λοιπόν, η σχέση που επιδιώκεται να αναπτυχθεί από τις αστικές τάξεις των δύο χωρών δεν συμπίπτουν με τις σχέσεις των δύο λαών, παρά εντάσσονται στα πλαίσια των έντονων ανταγωνισμών που αναπτύσσονται και ειδικότερα αυτή, αν θέλετε, την περίοδο στην περιοχή και κατ' επέκταση στη βάση βεβαίως των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Θα ψηφίσουμε παρόν στην τρίτη σύμβαση, κύριε Πρόεδρε.